toptomato.cy. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην πόρτα σου. Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Elle Moment TV. Ελπίζω να σας βρίσκω ορεξάτους, γεμάτους ενέργεια. Ναι! Φυσικά! Τέλεια! Ναι! 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 Μετά από 800 κάτι είναι όλη με ενέργεια, λοιπόν. Ρε, είμαστε καλά! Είμαστε τέλεια! Ναι. Ρε, να ναι θέλω, είμαστε καλά! Ναι! Συγχρονισμένον, είμαστε καλά! Ναι! Έχει το στο μοντάζ, ελπίζω να βάλεις το σωστό. Λοιπόν, είναι η πρόταση που τη λέω πολύ συχνά, θα με ακούσετε και on set και back set, γιατί ξέρεις, να το πούμε του κόσμου, ότι με... έχω το με τις αμπελοφιλοσοφίες. Σαν δεν φέρνει ο χρόνος. Ναι, τα φέρνει η στιγμή. Παιδιά, θέλω ένα χειροκρότημα στην Άννα, γιατί φαίνεται ότι με παρακολουθεί. Λοιπόν, συγκεκριμένα μπροστά από τα μάτια μας, από τη ζωή μας, περνούν στιγμές. Το θέμα είναι εμείς τι θα παγώσουμε, και τι θα σχολιάσουμε, και τι θα μας μείνει στο μυαλό. Θα σας πάω στον Κρίστιαν στην Βενεζουέλα, που καθώς οδηγούσε, νομίζω έχει βρει το Spider-Man της καρδιάς μας. Ένας καλλιτέχνης του δρόμου, θα το έλεγα εγώ, όπου έχει ντυθεί super ήρωας, συγκεκριμένα Spider-Man, και σολάρει στο δικό του χορό με τη δική του ψυχή. Το μόνο που μας μένει εμάς, παιδιά, είναι να τον απολαύσουμε όπως τον απόλαυσε ο Κρίστιαν. Εντάξει, έχει το άνθρωπο. Έχει το. Εγώ νομίζω ότι είναι ο πραγματικός Spider-Man και απλά ανακάλυψε το TikTok. Σωστό. Εγώ αν ήμουν στη θέση του ζωγόρευκα τόσο ωραία, δεν θα έκρυβα το πρόσωπό μου. Θα ήταν τιμή μου και καμάρι μου να το έδειχνα. Αυτά όσον αφορά το Spider-Man της καρδιάς μας, εγώ θα σας πάω κατά μερική μεριές, όπου η Ουρανία μας έχει στείλει ένα βίντεο, όπου ένας άστεγος, αυτός ο συγκεκριμένος που βλέπουμε τώρα, έχει βρει τη δική του στιγμή ακούγοντας ένα συγκρότημα. Και έστω και για λίγο ξεχνάει τα προβλήματα του, ξεχνάει ότι είναι άστεγος και ζει στο δικό του όνειρο, στο δικό του κόσμο. Και εγώ θα το χαρακτήριζα απλά απολαυστικό. Για να δείτε ρε παιδιά ότι η μουσική εφραίνει την καρδία. Σε κάνει να αφαιρεθείς και να ζήσεις έστω για λίγο στον δικό σου κόσμο. Εγώ θα έλεγα, επειδή αυτές τις μέρες όλοι μας έχουμε διάφορα προβλήματα, είναι καλό να πάρουμε παράδειγμα από αυτόν τον υπέροχο κύριο και να ξεχνιόμαστε κι εμείς και να απολαμβάνουμε τη ζωή μας χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εξάλλου, ποιος είπε ότι η ηλικία μετρά με τα χρόνια και όχι με την καρδιά. Κάποιος που θαυμάζω πάρα πολύ κάποτε είπε ότι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος είναι αυτός που παραμένει με καρδιά μικρού παιδιού. Και αυτός που έχει καρδιά μικρού παιδιού μπορεί να διοχετεύσει τρελή ενέργεια, όπως ο φίλος μας ο Freaky Day, που είναι οτιδήποτε άλλον εκτός από τον παρατσούκλι του, γιατί δεν χαρίζει μια Freaky Day, αλλά μια Awesome Day στο κοινό και τους παρασένει, και αυτό το συμβάν σημαίνει στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Κόσμο ταξιδεμένη μου. Δείτε το λίγο παιδιά. Τρομερή ευηλικησία και πραγματικά χαρίζει εντυπωσιακά πλάνα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι όλον αυτόν πηγάζει μέσα από την ενέργεια και όταν νιώθεις παιδί, όταν νιώθεις γεμάτος, μπορεί να ενσωματωθεί όλον αυτό μέσα σου για να βγει προς τα έξω. Αυτά ήταν τα βίντεο μας για σήμερα και μην ξεχνάς, φίλε μου, εσύ που μας παρακολουθείς, αν έχεις καρδιά μικρού παιδιού, αν έχεις ενέργεια που τη διοχετεύεις μέσα στα βίντεο σου, δεν έχεις τίποτα άλλο παρά να μας το στείλεις εδώ στη Elle Moment TV και που ξέρεις, μπορεί το επόμενο βίντεο που να σχολιάζουμε να είναι το δικό σου. Μέχρι τότε, take care!